Αυτά συνέβαιναν στην οικία της Παρθένου. Και τότε ακούστηκε μια βροντή και εμφανίστηκαν νεφέλες από τους ουρανούς που τις έφερνε μια μετακίνουσε μια γαλήνια άβρα. Στάθηκε πάνω από την οικία της Θεοτόκου και έπειτα από τις νεφέλες αυτές πώς πέφτουνε στη γη χοντρές, πώς είναι, από την βροχή, τάκ, 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 άρχισαν να πέφτουνε οι Απόστολοι στην αυλή της Παναγίας. Σαν δροσιά, ένας-ένας οι Άγιοι ένδεξοι Απόστολοι του Χριστού, θεαρχείο νεύματι, όπως λέει το τροπάριο που θα ακούσετε. Και η Παναγία φώναζαν ο λαός, μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Συγκεντρωμένος ο κόσμος ταράχτηκε, φώναζαν οι χριστιανοί. Ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Ιάκωβος, ο Βαρθολομαίος, ο Λουκάς, ο Φίλιππος, ο Σίμων, ο Ματθίας, ο Ιούδας, ο Ιάκωβος, ο Ανδρέας, ο Τιμόθεος, ο Ναθαναήλ. Οι Απόστολοι όπως πέσανε είχαν κουμπίσει το χέρι κάτω και ξαφνιασμένοι όπως είναι στα, όταν ο Χριστός αναλήφθηκε και το κοιτάγανε έτσι, σηκώσαν το κεφάλι γιατί όπως ξέρετε πως ήθανε, τακ τακ, τακ τακ, τακ τακ. Ποια τεχνητή νοημοσύνη, ποιος χρόνος δετέ, ποια ταχύτητα, ποια ενέργεια, ποια ταχύτητα του φωτός, τίποτα. Διότι αφού ακούτε με το λέτε, δεν το λέτε, τι λέτε. Του φωτός διατμίξα στο πρωτόγονο χάος. Πω 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 πω, εσύ είσαι Κύριε που με τη φωτεινότητα της λαμπότητάς σου έκοψες στη μέση σαν βούτυρο το χάος και έγινε ο κόσμος. Αυτό είναι ο Χριστός και αυτό ήταν και η Παναγία. Και όλοι οι Απόστολοι ξαφνιασμένοι ακουμπούσαν στη γη και κοίταζαν και λέγανε τι γίνεται. Μεταξύ των Αποστόλων ξεχωρίσανε και κάποιοι άλλοι μεγαλοπρεπείς άγνωστοι. Ούτε οι Απόστολοι δεν τους ξέρανε ποιοι είναι αυτοί. Ποιος ήτανε? Ο Ιερίωθεος και ο Διονύσιος από την Αθήνα. Καταφυλούσαν τα Πανάγια χέρια της και η Παναγία τους έλεγε, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ κοντά τους, έλα εδώ, έλα να σου φιλήσω το ιδρωμένο σου μέτωπο. Τι ωραία σκηνή, έλα παιδί μου εδώ πέρα να σου φιλήσω τον ιδρώτα του προσώπου σου, γιατί ο ιδρώτας του προσώπου σου δεν είναι για να φας τον άρτο σου, ο ιδρώτας του προσώπου σου είναι για να φάνε τον άρτον του ουρανού όσο περισσότερα πρόσωπα στον κόσμο, γιατί οργώνει στο χωράφι που λέγεται εκκλησία. Πέτρε, στήριξε τους αδελφούς σου τώρα που θα φύγω. Παύλε, σκορπίσου στα έθνη. Ανδρέα, σου λέω μη φοβηθείς το σταυρό. Ιωάννη, θα τον δεις στην Πάτμο το γιο μου. Ιωάννη, Ιάκωβε, αδελφόθε, θα συναντηθούμε σύντομα. Ματφέ, να γράψεις την αλήθεια του παιδιού μου. Και στον καθένα έλεγε κάτι ενισχυτικό. Και τότε είδε το Διονύσιο η Παναγία που τον είχε γνωρίσει τότε που την ήρθε και την αγάπησε πολύ. Α, λέει κάτι ωραίο για μας, τι είπε. Α, λέει στο κρεβάτι, να και οι Έλληνες. Δεν έχουν πολύ λαϊ αυτή τη χάρη. Να και οι Έλληνες, βρε καλώς τους δυο Έλληνες. Να και οι Έλληνες. Ποιος τα έχει γράψει? Μάξιμος ο ομολογητής. Να και οι Έλληνες, Ιερόθεος και Διονύσιος, θα πω το λόγο του Υιού μου, νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Διονύσιε, ήτανε κουραστικό το ταξίδι σου. Θυμάστε που του είχε πει ότι την επόμενη φορά που θα έρθεις θα είναι πιο ξεκούραστο το ταξίδι. Δεν θα είναι τόσο κουραστικό όσο ήταν την προηγούμενη φορά. Η Παναγία, ο Διονύσιος τάχασε, λέει το κείμενο, διότι θεωρούσε ότι η Παναγία θα την έβρισκε ζωηρή, ομιλητική, πανόρια, δυνατή. Τώρα όμως την έβλεπε στην επιθανάτια κλίνη και άρχισε να σωπαίνει και να κλαίει. Όλοι οι Αποστόλοι απορούσαν με την ιδιαίτερη αναφορά της Παρθένου στο Διονύσιο. Του Λουκά του είπε, Λουκά, όχι μόνο, γιατί ξέρετε η Παναγία τον έστειλε ο Παύλος στο Λουκά και του λέει πήγαινε και πες της Μαρίας, της Αγίας Μαρίας, της Αγίας Παρθένου να τη ζωγραφίσεις. Ο Παύλος έστειλε τον Λουκά και η Παναγία εστάθηκε την αγιογράφηση και έχουμε την παράδοση και του λέει η Παναγία, μια που κάθεσαι τόσο καιρό να με ζωγραφίσεις, δεν θες να σου πω και τι έζησα με τον Χριστό?
Γι' αυτό ο μόνος που γράφει για τη γέννηση, για τον Ευαγγελισμό, τα πάντα και τα λοιπά, για την Βηθλεέμ, για αυτά ακριβώς και σωστά απ' όλα, και αυτό το Ευαγγέλιο το είπε η Παναγία και όλα αυτά που γίνανε, γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Λουκά θεωρείται ότι είναι το Ευαγγέλιο της Παναγίας. Απλώς το γράψε ο Λουκάς επειδή τι το είπε η Παναγία και τα έγραφε ο Λουκάς. Ο γιατρός και αγιογράφος. Πάμε. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολλές αυτές οι γνώσεις που σας δίνω, αλλά τώρα με το, όπως σας τα λέω, τα συνδυάζετε αυτά που ακούτε στην Εκκλησία και όλα και δεν είναι. Δεν είναι. Το ένα είναι κρίκος με το άλλο.